ολοκληρώνονται οι εργασίες στο πάρκο του ΟΣΕ. Ευελπιστώ ότι μέχρι το Πάσχα θα είμαστε έτοιμοι. Όπως είδατε, τα βαγόνια είμαστε σε πάρα πολύ καλό δρόμο με τα συνεργεία συντήρησης και αυτεπιστασίας. Καθημερινά κάνουμε παρεμβάσεις. Σήμερα τοποθετούμε νέο αστικό εξοπλισμό, ταγκάκια, καλαθάκια και ό,τι άλλο χρειαστεί. Θα τοποθετήσουμε και περιμετρικά της λίμνης πάγκους για να μπορεί να κάθεται ο κόσμος, έτσι να απολαμβάνει αυτό το ωραίο τοπίο. Έτσι, είπαμε, το πάρκο σιδηροδρόμων είναι το στολίδι της πόλης μας και θα το στηρίξουμε αυτό και θα δείτε μετά το Πάσχα, θα έχουμε μια άλλη εικόνα. Όμως προχωρούν και τα πάρκα τσέπης. Προχωρούν και τα πάρκα τσέπης. Αυτές τις ημέρες θα ολοκληρωθεί και το πάρκο που έχουμε κάνει, αυτή η μεγάλη παρέμβαση που κάναμε στην Βύρονος και Κέσαρη. Στην ουσία έχει γίνει μια μικρή ανάπλαση της περιοχής εκεί. Φτιάξαμε τη Ζουμπούλη, την οδό Ζουμπούλη. Αντικαταστήσαμε τον αγωγό ίδρυυσης σε συνεργασία με τη ΔΕΙΑΚ. Αλλά και έγινε μια ανάπλαση μέχρι την Κέσαρη, η οποία, εντάξει, καταλαβαίνετε, και ήταν μια περιοχή που ήταν μια γειτονιά, η οποία χρειαζόταν αυτό το έργο να γίνει και θα αναβαθμιστεί όλη η περιοχή. Πότε ολοκληρώνεται αυτό? Πιστεύω ότι μέχρι στο τέλος της άλλης εβδομάδας θα είμαστε έτοιμοι. Στη Ράχη το πάρκο Τσέπης που έχουμε φτιάξει έχει ολοκληρωθεί. Συνεχίζουμε στη γειτονιά, στην περιοχή της Αγίας Τριάδας. Το επόμενο πάρκο, το πάρκο Τσέπης, θα είναι εκεί. Θα τα δείξουμε όταν έρθει η ώρα.